Σύνδεση τώρα με Ιερουσαλήμ για να δούμε όλα τα νεότερα και την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Είναι μαζί μας και πάλι ο καθηγητής Γαβρίλ Χαρίτου, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ινστιτούτου Μπεν Κουριών. Καλησπέρα σας. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα? Καλησπέρα και καλησπέρα. Συγγνώμη. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, λέω, κύριε καθηγητά? Αυτή τη στιγμή αυτό που αναμένουμε είναι η ανακοίνωση του σχηματισμού της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Ήταν κάτι που το περιμέναμε σήμερα το μεσημέρι, αλλά όμως κατά την συνεδρίαση των ηγετών των κομμάτων που συμμετέχουν στη συμπολίτευση είχαν εκφραστεί διαφωνίες από τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ, από τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας, επειδή όλα τα μέλη του Συμβουλίου, όλα τα μέλη των κομμάτων, όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων που ήταν παρόντες εκεί έχουν συμφωνήσει με την πρόταση του Μπένι Γκάντς που είχε υποβάλει χθες τον Νετανιάου για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Οι προτάσεις του Μπένι Γκάντς ήταν ουσιαστικά οι εξής. Να σχηματιστεί ένα μικρότερο κισέα που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με τη διαχείριση του πολέμου, ότι τα μέλη του μικρότερου κισέα θα πρέπει να είναι μέλη που θα επιλέξει, άνθρωποι που θα επιλέξει ο Νετανιάου και που θα έχουν πείρα για την στρατιωτική διαχείριση της κατάστασης με στρατιωτικό παρελθόν, και επίσης η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να μην προωθήσει άλλη νομοθεσία που να μην αφορά τον πόλεμο, με άλλα λόγια να μην προωθήσει τη δικαστική μεταρρύθμιση που έχει διχάσει την Ισραηλινή κοινωνία. Με λίγα λόγια, ο Μπένι Γκάντς λέει με άλλα λόγια ότι δεν θέλει στο μικρό ειδικό κισέα για τον πόλεμο να συμμετέχει ο Ιταμάρ Μπενγκβίρ και ο Μπετσάλελ Σμότριτς, κάτι που δημιούργησε την αντίδραση του Ιταμάρ Μπενγκβίρ. Όπως φαίνεται, αυτές οι διαφωνίες έχουν ξεπεραστεί ύστερα από διαφωνίες από βουλευτές της συμπολίτευσης, και αυτή τη στιγμή έχει συγκληθεί το κισέα, που ουσιαστικά, όπως αντιλαμβάνομαι, θα είναι μία έγκριση της απόφασης για την σύσταση της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Στις 9:30 θα συναντηθεί ο Νετανιάου με τον Γκάντς για να κανονίσουν τις λεπτομέρειες τις τελευταίες. Οι πληροφορίες λένε ότι στο Κισέα απόψε θα αποφασιστεί η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. Και η χερσαία αυτή η επιχείρηση υπολογίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η κρατική τηλεόραση, για πολλές εβδομάδες. Δεν μπορούν να καθορίσουν τον χρόνο. Ένα νεότερο που είναι πολύ σημαντικό και που έχει προκύψει απόψε, έχει δοθεί η διαταγή εκένωσης της μεθοριακής πόλης Μετούλα στα σύνορα με το Λίβανο. Και αυτό έγινε ύστερα από συγκρούσεις που προηγήθηκαν και χθες και σήμερα ανάμεσα σε ενόπλους που είχαν έρθει στο Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο. Οι ένοπλοι αυτοί δεν χαρακτηρίστηκαν από τον στρατό τον Ισραηλινό ότι ανήκουν σε μια οργάνωση. Απόψε ανακοινώθηκε ότι ανήκουν στην Ισλαμική Τζιχάντ, παράρτημα της Ισλαμικής Τζιχάντ που υπάρχει στον Λίβανο και δρά με την ανοχή της Χεσμπολάχ. Οι πληροφορίες από το Κισέα αναφέρουν ότι σε περίπτωση που θα αρχίσει η χερσαία επιχείρηση θα αφορά την Γάζα, δεν αποκλείεται όμως να αφορά και τον Λίβανο. Και επίσης αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή το διάγγελμα του Biden, που οι πληροφορίες εδώ λένε ότι θα αφορά λεπτομέρειες για την στρατιωτική βοήθεια που θα δοθεί από την Αμερική. Υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι δυνατόν να εκτός από την μία, από το ένα αεροπλανοφόρο που έχει ανακοινωθεί ότι θα έρθει, ότι να έρθει και δεύτερο και νέα ενίσχυση λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Σας χαιρετώ. Καλό βράδυ από τη Λευκοσία.